Είμαστε σήμερα εδώ διεκδικώντας αυτά και στεκόμαστε κόντρα σε μια ακόμα κυβέρνηση και ένα ακόμα νομοσχέδιο για την παιδεία που προστίθεται σε όλα τα υπόλοιπα και κάνει το σχολείο μας ακόμα περισσότερο εξεταστικό κέντρο. Αυτές τις μέρες στο σχολείο μας υπάρχει ένα βρασμός για έναν ακόμα λόγο. Η μικρή προσέλευση σε σχολεία μαθητών από αυτό το διάστημα που κουλώνει τις ελλείψεις. Όμως το μεγάλο άγχος μας είναι το Σεπτέμβρη. Αυτό το λογικό άγχος και η ελλείψη σε περίοδο πανδημίας γίνεται προσπάθεια από κάποιες φωνές να αξιοποιηθεί για να υποβαθμιστεί το σχολείο μας. Αφού το όνομα της έλλειψης υποδομών και της ανάγκης ασφάλισης των μαθητών μιλάνε για μείωση των εισακτέων. Αυτό δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θέλουν να αφήσουν απ' έξω, αλλά το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Γιατί η μείωση των εισακτέων, ακόμα και μικρή, οδηγεί σε μεγάλη υποβάθμιση και ενδεχομένως και σταδιακά στο κλείσιμο του σχολείου. Όπως έχουμε δει, γίνεται και με άλλα. Μιλάμε δηλαδή για προσπάθεια εφαρμογής του άρθρου 40 από την πίσω πόρτα. Το άρθρο 40 όμως πάρθηκε πίσω μετά από πάρα πολλές κινητοποιήσεις, καταλήψεις, μουσικές διαμαρτυρίες και πορείες χιλιάδων μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών από όλα τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας. Έχει αποδειχθεί λοιπόν από την ίδια την εμπειρία μας πως ο μόνος τρόπος να αναπνεύσουμε είναι αγώνας για να κατακτήσουμε όσα μας στερούν όλες οι κυβερνήσεις. Έτσι και τώρα εμείς οι μαθητές, μαζί με τους γονείς μας, τους καθηγητές και τους μουσικούς που εργάζονται στο σχολείο μας, αφού πετύχαμε να μην γίνει καμία μείωση στα τμήματα, συνεχίζουμε με κινητοποίηση αύριο στο Δημαρχείο του Πειραιά. Να μην γίνει καμία μείωση των εισακτέων, γιατί αυτό σημαίνει άμεση υποβάθμιση και σταδιακά ως κλείσιμο του σχολείου μας. Να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είμαστε ασφαλείς, να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Να αξιοποιηθούν υπαρκτοί χώροι, να φτιαχτούν και να αποδοθούν σε σχολεία για χρήση. Αυτά είναι τα αιτήματά μας και θα σταματήσουμε να τα διεκδικούμε μέχρι να κερδίσουμε. Με την επανέναρξη της μαθητείας μετά το δίμηνο κλείσιμο λόγω καραντίνας, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα αρκετά πρωτόγνωρο και προβληματικό σκηνικό. Η πλειοψηφία των μαθητών που είχαν ξεκινήσει την πρακτική τους άσκηση σε διάφορες επιχειρήσεις που είχαν επιλεχθεί από τα ΕΠΑΛ βρίσκονται ξεκρέμαστοι, αφού η τραγική πλειοψηφία από αυτές αποφάσισε να αναστείλει τις συμβάσεις των μαθητευόμενων, χωρίς να υπάρχει άμεση πρόθεση να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Δεδομένου της μεγάλης καθυστέρησης που θα δημιουργήσει αυτό στην ολοκλήρωση της μαθητείας, η διεύθυνση του ΕΠΑΛ βρήκε σαν λύση να απευθυνθούν οι μαθητευόμενοι από μόνοι τους σε επιχειρήσεις που μπορεί να ενδιαφέρονται να τους προσλάβουν. Πέρα από το γεγονός πως αυτό θα έπρεπε να είναι ευθύνη της διεύθυνσης και του Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε να καταφέρει η διδακτική χρονιά να ολοκληρωθεί επιτυχώς, ακόμα και στις επιχειρήσεις που απευθύνονται οι μαθητευόμενοι, βρίσκουν απέναντί τους τους εργοδότες με τους οποίους με την δικαιολογία ότι θα τους προσλάβουν χαριστικά, ώστε να πάρουν την πολυπόθητη πιστοποίηση. Τους ζητάνε να επιστρέψουν τις αμοιβές τους και ουσιαστικά να εργάζονται τσάμπα για όσο διάστημα τους επομένει. Αλλά ακόμα και αυτό να μην συνέβαινε, αυτές οι πρωτόγνωρες καταστάσεις δεν αποτελούν δικαιολογία για την πλήρη έλλειψη ενδιαφέροντος από το Υπουργείο για την επαγγελματική εκπαίδευση συνολικότερα. Στις περισσότερες ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης επικρατεί παρόμοιο σκηνικό. Μαθητές κλάδους υγείας καλούνται να κάνουν με δικά τους έξοδα τεστ για τον κορονοϊό, προκειμένου να επιστρέψουν στις θέσεις τους και να την ολοκληρώσουν, ειδικό εξοπλισμό κτλ. Επιπλέον, σε περιοχές που υπάρχει μαζική διακοπή εργασιών κάποιου κλάδου, προκύπτει γενικότερο ζήτημα για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της μαθητείας. Ακόμη με τη λήξη της σχολικής χρονιάς θα υπάρξουν περιπτώσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών που έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την διεξαγωγή του εργαστηριακού μέρους της πρακτικής άσκησης, χωρίς να υπάρχει μέρημνα για την αντικατάστασή τους. Η ενδεχόμενη παράταση της δυνατότητας ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από τον Οκτώβριο που εξαγγέλει το Υπουργείο δεν είναι κανένα πρόβλημα ουσιαστικά, αφού για όλο αυτό το διάστημα ο νόμος απαγορεύει στους μαθητευόμενους να εργαστούν κάπου αλλού. Σε τέτοια περίπτωση χάνεται εξ ολοκλήρου σύμβαση της μαθητείας με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανένας από εμάς να έχει για αυτό το διάστημα κάποια άλλη πηγή εισοδήματος. Η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να δικαιολογείται σαν αποτέλεσμα της πανδημίας. Έρχεται σαν επιστέγασμα της γενικότερης υποβάθμισης της παιδείας τα τελευταία χρόνια, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα της επαγγελματικής, που θέλει τους μαθητές όχι απλά μισομορφωμένους, αλλά και μισοεργαζόμενους, με τις πλέον ελαστικές σχέσεις εργασίας. Απαιτούμε να διασφαλιστεί με κρατική ευθύνη ότι όλοι όσοι έκαναν μαθητείας επιχειρήσεις που σήμερα τελούσαν αναστολή λειτουργίας, θα μπορέσουν να τη συνεχίσουν και να την ολοκληρώσουν. Να καλυφθεί πλήρως με κρατική δαπάνη και ευθύνη το κόστος των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό στους μαθητευόμενους των ΕΠΑΛ,
τεστ, μάσκες, ειδικός εξοπλισμός κτλ. Να διασφαλιστεί πως θα διοριστεί έγκαιρα το απαιτούμενο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, αλλά και ότι θα καλυφθούν οι θέσεις στις επιτελικές δομές, ώστε να μην χαθεί μια ώρα από το εργαστηριακό κομμάτι της μαθητείας εξαιτίας συνταξιοδοτήσεων εκπαιδευτικών. Και τελευταίο, με τους αγώνες μας και τις παρεμβάσεις μας, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε να πάρουμε το επίδομα για τα παιδιά της μαθητείας και τον ΙΕΚ. Άλλη μια φορά, μαθητές, καθηγητές και γονείς βρισκόμαστε στον δρόμο ζητώντας να πάρθει πίσω το νομοσχέδιο που φέρανε μέσα στην πανδημία. Με αυτό το νομοσχέδιο έχουμε επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων, που όταν είχε εφαρμοστεί το 2014, άφησε μεταξεταστέους στο 40% των μαθητών. Τράπεζα Θεμάτων επίσης σημαίνει εξετάσεις σε κάθε τάξη του λυκείου, με απαιτήσεις πανελλαδικών, με αποτέλεσμα περισσότερο άγχος και πίεση, αλλά και περισσότερα λεφτά από τους γονείς μας για τα φροντιστήρια. Συνολικότερα, το νομοσχέδιο μετατρέπει το Λύκειο σε εξεταστικό κέντρο που απέχει πολύ από τη μόρφωση που θα έπρεπε να έχουμε. Οι μαθητές ζητάμε ένα σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει, να μας παρέχει ολόκληρη γνώση και μόρφωση. Η επίθεση στο περιεχόμενο του σχολείου συνεχίζεται και στις υπόλοιπες βαθμίδες, αφού εισάγει τα αγγλικά από τον νηπιαγωγείο, όπου τα παιδιά δεν έχουν μάθει ακόμα καλά να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα. Ακόμα ανοίγει δρόμο για την αξιολόγηση σχολικών μονάδων, γεγονός που βάζει επιπλέον ταξικά εμπόδια στη μόρφωση, κατηγοριοποιώντας τους μαθητές και τα σχολεία. Ήταν γελασμένη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που πίστευε ότι φέρνοντας το νομοσχέδιο εν μέσω πανδημίας θα έπιανε καθηγητές και μαθητές στον ύπνο. Όλοι εμείς καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο και δεν κάναμε βήμα πίσω από τα αιτήματα και τα δικαιώματά μας. Με τον αγώνα μας καταφέραμε να πάρουν πίσω κάποιες διατάξεις, όπως είναι το ηλικιακό όριο για την εγγραφή στα ημερήσια ΕΠΑΛ, την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, καθώς και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 700 ευρώ και το ποσό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευόμενων ΙΕΚ του μεταλλικιακού έτους τάξης μαθητείας. Παρ' όλα αυτά, ο χαρακτήρας του νομοσχεδίου παραμένει αντιδραστικός, αυξάνει την περιπαδία, κάνει ένα σχολείο πιο σκληρό και πιο ανταγωνιστικό και στην ουσία η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας και πλουτίζοντας τον νόμο Γαβρόγλου. Ζητάμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που έφεραν μέσα στην πανδημία, να μην εφαρμοστεί η τροπολογία για τις κάμερες, γιατί η ζωή μας δεν είναι Big Brother. Είναι ανήκουστο να δίνονται λεφτά για κάμερες σε κάθε τάξη, αντί να γίνονται προσλήψεις εκπαιδευτικών για να καλύψουν τεράστια κενά που έχουμε στα σχολεία μας. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας και να σταματήσει η κυβέρνηση να προτάσει την ατομική ευθύνη. Αναβάθμιση για μας είναι ένα σχολείο που θα μας μορφώνει και δεν θα μας εξοντώνει. Ακόμα και αν ψηφιστεί αύριο το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση να είναι σίγουρη πως με τον πρώτο κουδούνι του Σεπτέμβρη θα είμαστε ακόμη μια φορά απέναντι. Τέλος, σαν μαθητές καταδικάζουμε τη δολοφονία του George Floyd στη ΣΥΠΑ από αστυνομικό. Δίκαια το βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου, με το γόνατο στο λαιμό του θύματος, έχει προκαλέσει την οργή εκατομμυρίων εργαζομένων και νέων. Είδαμε πως αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους η πολυδιαφημισμένη δημοκρατία των ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ αλλά και όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα να έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για τα ρατσιστικά εγκλήματα, την αστυνομική βία και την καταστολή. Να δώσουμε απάντηση με τις μαχητικές κινητοποιήσεις και δράσεις σε όλο τον κόσμο στο σάπιο ρατσιστικό σύστημα που δολοφονεί και εξαθλιώνει. Στο σύστημα που δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε.